Αρνός, το σχολείο. Το σχολείο μας, παιδιά, εδώ είναι. Λοιπόν, και τι ψάχνουμε? Ψάχνουμε με το φιλολάκι μας, το σκληράκο μας εδώ, τι? Να μάθουμε την προπαίδεια, έτσι. Προπαίδεια, ε. Γιατί είναι η παιδεία η αρχική για να μπορέσουμε να γίνουμε στα μαθηματικά super duper. Πολύ καλή, έτσι. Μοναδική. Του 8 και του 9. Αυτά τα δύο τα πάμε μαζί, ξέρετε γιατί? Γιατί από τη δεκάδα, όταν δεις τη δεκάδα που θα ξεκινάει από το 1, πας 2 κλπ. Και προχωράς, φτάνει στο 8, φτάνει στο 9 και μετά είναι το 10. Ε. Δηλαδή, το μεν 9 είναι 1 παρά 10, παρά 1 10, και το δε 8 είναι πόσο? 2 παρά 10. Όχι ώρα, 2 μονάδες και να φτάσουμε στο 10, έτσι. Ωραία. Εδώ μου λένε να συμπληρώσω. Ωραία, εγώ τι κάνω? Προσπαθώ να συμπληρώσω. Όμως, πριν τα συμπληρώσω αυτά εδώ πέρα, ας ξεκινήσω εδώ και να πω, κοίταξε, εδώ είναι το 1, το 2, έτσι. Πού φτάνει αυτό, Βασίλη? Φτάνει στο 8. Μετά πάει στο 9. Μετά που φτάνει στο 16. Μετά, να το κάνουμε και γαλάζιο, γίνεται 17. Φτάνει στο 24. Μετά πάει στο 25. Και μετά φτάνει πόσο στο 32. Μετά πάει στο 33. Και αυτά φτάνει στο 40, έτσι. Μετά πάει στο 41. 48 μετά, παιδιά. 8, έτσι. 49, έτσι. Και μετά πάει πόσο? 56. 57 μετά, ε. Και 64. 65 και 72. Και μετά πόσο? Και, λοιπόν, 65, 8 πάμε, έτσι. 72 και μετά πόσο πάμε? Πάμε ο 73-80. Πολύ ωραία. Έτσι λοιπόν είδαμε, παιδιά, πώς χτίζεται η προπαίδεια του 8, ε. Πάει 8, 16, 24, 32, έτσι, 40. Δηλαδή έχω μαζέψει, μαζεύω συνέχεια, καταλάβατε. Τέτοιες στήλες. 40, 48, 56, 64, 72 και 80. Και αν θέλετε μια παρατήρηση, άμα εσύ ξεκινάς από το 1 και πας 8, πας 9, πας 17, 25, 33, παίξτε παιδιά, ε, ωραία είναι. Είδατε η πρόσθεση, οι δεκάδες, ε, και ο πολλαπλασιασμός τι είναι? Είναι μια μπάλα, μια μπάλα που παίζουμε. Παίζουμε στη δημοκρατία των αριθμών. Έτσι λοιπόν μπορούμε να γράψουμε μία φορά το 8 ίσο με 8. Δύο φορές το 8 ίσο με 16. Εσύ όμως, μικρή, τι μικρή τριανταφυλίτσα, κοίτα δεξιά και τα νουμεράκια. Μετά τρεις φορές το 8 ίσον 24. Τέσσερις φορές το 8, έτσι. Για να δούμε, η Βασιλική μας κάνει 32. Πέντε φορές το 8 μας κάνει πόσο? 40. Το βλέπεις και εσύ, έτσι, μερούλα. Και μετά 6 φορές το 8 πόσο μας κάνει? 48, ε. Και 7 φορές το 8 πόσο μας κάνει? 56, έτσι. Μα να σας πω κάτι. Στο 40 είμαι στη μέση και μετά τι κάνω? Πάω 8, πάω 48, έτσι. Ωραία. 16, πάω 56, έτσι. Μετά τι? 8 φορές το 8, έτσι. 64, να το. Πόσο? 24, 64. Τι μετά? 9 φορές το 8, 73. Και μετά πανευκολώνει το 80. Έτσι. Όμως ο δάσκαλος μάλλον κουράστηκε και έκανε και εδώ ένα λαθάκι. Και αυτό είναι 2. Παιδιά, μη φωνάζετε. Είπαμε, προσέχουμε. Ε, αυτό είναι το σημαντικό. Άρα βγάλαμε την προπαίδεια του 8, την οποία την συμπληρώνουμε και εδώ πέρα κατευθείαν. 2 φορές 8, 16. Προσέξτε παιδιά, δεν θέλω να μάθετε τα νούμερα απ' έξω. Θέλω να σκέφτεστε, να φτιάξετε στήλες, μπαστούνια, δεν ξέρω, σοκολατάκια, ό,τι θέλετε, φασολάκια, ό,τι σας βολεύει, έτσι. Ωραία. Λοιπόν, παιχνίδια. Λοιπόν, 16. Πόσο μας κάνει? 24. 32. Για να τα λέτε αμέσως και να τα έχετε καταλάβει. Όχι όμως να τα λέτε σαν παραμύθι, σαν το νούμερο 5 φορές 8 μας κάνει 40. Να το έχετε εντυπώσει στη σκέψη σας. 6 φορές 8, 48. 7 φορές 8 πόσο μας κάνει? 56. 8 φορές 8 μας κάνει 64. 9 φορές 8 μας κάνει πόσο?
72 και εδώ 80. Πολύ ωραία. Και εδώ λέει να το. Να συμπληρώσουμε. Κάνει 16 φορές 8, 32. Με συγχωρείτε, λέω γρήγορα, αλλά τώρα τα καταλάβατε. Και αν δεν τα καταλάβατε, γυρίστε πάλι στη... στον πίνακα που φτιάξαμε. Έτσι, 64. Και λέει τι παρατηρείς. Ο φίλος μας έχει βάλει συνέχεια την ίδια άσκηση. Από το 2 λέει πάει στο 4. Προσέξτε, το 2 το κάνει 4 διπλάσιο. Άρα το 16 επί 2 μας βγάζει το 32. 2 φορές το 16, 10, 20, 6, 12, 32. Και μετά τι λέει. Από 4 φορές το 8 μας κάνει πόσο. Πολλαπλασιάζουν πάλι επί 2. Άρα 2 φορές το 4, έτσι, μας κάνει 8. Άρα το 32 επί 2 φορές, δηλαδή 32 και 32 μας κάνει πόσο. 64. Αυτό παρατηρώ. Εντάξει. Και εδώ, παιδιά, κοιτάξτε, να συμπληρώσουμε το 9, το οποίο 9 τι κάνει. Δεν είπαμε ότι είναι παρά ένα 10. Ωραία. Άρα πάει 9, πάει 18, πάει 27, καταλάβατε. Τρεις φορές, δηλαδή από το 30, αφαιρώ τις τρεις μονάδες, 27. Τέσσερις φορές το 9 μας κάνει 36. Από το 40 αφαιρώ 4, 36. 5 φορές το 9 μας κάνει πόσο, 45. Από το 50 αφαιρώ το 5. Από τις 5 πλήρης, αν θέλετε, κομπλέ δεκάδες που είναι το 50, αφαιρώ το 5. 54. Έτσι. Από το 60 αφαιρώ το 6. Μετά, για να συνεχίσω, από το 70 αφαιρώ το 7. 63. Από το 80 αφαιρώ το 8. 72. Μετά, 81 και μετά 90. Και για να το δεις αυτό καλύτερα, για δες εδώ λιγάκι τα νουμεράκια. Να τα σημειώσουμε, παιδιά, εδώ πάνω. Να το. Το 9, που πάει μετά, 18 το 2 φορές, 27, 36, 45, 54, 63, 72, και μετά πόσο πάει, 81, και μετά να το 90. Και μετά συνεχίζει. Για να κάνω πάνω στον πίνακα, παιδιά, και με μπλε, τι να κάνω, να κάνω το 8. Το 8 όμως τι είναι, 10 παρά 2. Άρα, όταν κατεβαίνω κάτω, θα πάω στο 16. Θα πάω 1 παρακάτω, 2 παρακάτω. Μετά θα πάω στο 24, το βλέπετε. Μετά θα πάω 2 παρακάτω, 32. Μετά πόσο θα πάει, να το πάει εδώ 40. Έτσι, 2 παρακάτω, 48, 56, 64, 72 και 80. Παίξτε με τους πίνακες. Τα νούμερα, παιδιά, είναι χτισμένα τόσο κομψά. Έχει βασανιστεί τόσο η ανθρώπινη σκέψη, παιδιά, για να χτιστούν όλα αυτά, που αν τα δούμε και τα καταλάβουμε και παίξουμε, γι' αυτό εμείς θα προσπαθήσουμε ως δάσκαλοι Αρνός να σας δίνουμε όσο γίνεται πιο πολλούς δρόμους σκέψης πάνω στους αριθμούς. Ή αν θέλετε πιο πολύ παιχνίδι, που μας δίνει χαρά, διάθεση, δύναμη.